αλλάξανε οι εποχές. Αλλάξαμε κι εμείς και κόψανε τις εισρωές του κόσμου τη ψυχή. Τσονάκια μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι πάνω απ' όλα να είστε καλά εσείς, αλλά και όλη η οικογένειά σας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Αντώνης Κούκεν και θέλω στο βίντεο αυτό να μείνετε, να το παρακολουθήσετε και ακριβώς από κάτω να αφήσετε γράφοντας τη δική σας άποψη. Είναι πολύ σημαντικό να αφήνετε ένα μήνυμα. Εντάξει, μπορεί το βίντεο να μην σας αρέσει, αλλά αν σας αρέσει κάντε και ένα like. Και αν αγαπάτε τα όσα λέω και σας εκφράζουν, ή ακόμα και αν υπάρχουν φορές που δεν σας εκφράζουν, αυτό λέγεται δημοκρατία, μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής, τζάμπα είναι, και χτυπήστε και την καμπανούλα για να ενημερώνεστε αμέσως όταν ανεβάζουμε οτιδήποτε καινούριο. Είτε πρόκειται για μια ανάρτηση, είτε πρόκειται για ένα φρέσκο βιντεάκι. Σε φλέγοντα θέματα, τα οποία υπάρχουν πολλά, και τα τονίζω χτυπώντας στην προπαραλίγουσα, εκεί δηλαδή χτυπάω, για να σας κάνω, ή για την ακρίβεια, να δημιουργήσω εκείνη την αίσθηση, να αρχίσετε να σκέφτεστε, για να δω και τι θα μου γράψετε επ' αυτού, για όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας με τα άγορα κορόμιλα. Τα άγορα κορόμιλα, αναφέρομαι, στη νεολαία μας, και χρησιμοποιώ πολλές φορές λέξεις που μπορεί κάποιοι να μην τις καταλαβαίνουν, αλλά το κάνω αυτό να μην έχει και κανένα θεματάκι το βιντεάκι μας. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας εκφράσω πρώτα πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, τι συμβαίνει εκεί έξω στον ελληνικό κόσμο, και αν τελικά η παραβατικότητα που έχει αυξηθεί, δεν χρησιμοποιώ την άλλη λέξη, είπαμε, που ξεκινάει από έγκλ, που έχει αυξηθεί στον έσκατο βαθμό, είναι σημεία των καιρών μας ή σημεία των βοθροκαναλακίων. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε καλά, διότι σας θέλω να εστιάσετε στα λεγόμενά μου. Έχετε παρατηρήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μιας και δεν υπάρχουν πολλά θέματα, ότι η ατζέντα από τη νέα δικτατορία οθεί τα βοθροκαναλάκια και τα πληρωμένα παπαγαλάκια με τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, που αντί να πάνε εκεί που έπρεπε να πάνε, πηγαίνουν στις δικές τους τσέπες και στηρίζουν το θεάρεστο έργο για την Κούλα Μιζωτάκη, που τις έχουν φτιάξει πολλές αγιογραφίες, σας λέω, πολλές. Μέχρι και ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδας, θα έπρεπε να φροντίσει να αγιοποιηθεί εν ζωή η Κούλα Μιζωτάκη και να γίνει η Αγία Βρεπαιδί μου σε μια εικόνα εκεί στην Μητρόπολη των Αθηνών. Να πηγαίνουν, να προσεύχονται και να προσκυνούν όλα τα ξεπουλημένα τομάρια. Αυτά που μας ανάγκασαν να κάνουμε διάφορα μεσκευάσματα, αυτά που τρώνε, χλαπακιάζουν, έχουν το ακαταλόγιστο, το ακαταδίωκτο και δεν τους αγγίζει κανένας νόμος, διότι ως γνωστόν η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι όχι απλά τύφλη, αλλά θεότυφλη. Και ως συνήθως αυτή η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια. Δαγκώνει πάντα και μόνο τους φτωχούς ξυπόλυτους. Διότι αν πέθει εδώ το ζαμπόν, το κασέρι, για τα καλά, δεν σ' αγγίζει κανείς και τίποτα. Τι βγάζεις καθαρός και καθαρή την όλη κατάσταση. Και τώρα λοιπόν, από παντού ή σχεδόν από παντού, αρχίζουν και διαφημίζουν τα έργα για τις ημέρες των άγορων κορομήλων. Αυτά τα κορομιλάκια τελικά στις μέρες μας είναι όλα για να πάνε να κλειστούν στη φυλακή ή σε ειδικά κέντρα απεξάρτησης από την τραπ μουσική και από όλα αυτά, και σε αναμορφωτήρια, και να δούμε δηλαδή κάτι δηλαδή σαν τον εγκλισμό
και τις απομονώσεις που είχαμε με καραντίνες στην πλανδημία και να δούμε λοιπόν μετά από 3 χρόνια μια καινούργια ανανεωμένη νεολαία. Ε, μήπως το σκέφτεστε κάπως έτσι? Κι εγώ θα μπορούσα να το σκεφτώ. Γιατί ξέρετε τι είναι να ακούς και να μου λένε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και σε μένα μου έχουν συμβεί διάφορα, όχι σε τέτοια συχνότητα όσοι παιδιά, βρε παιδί μου, παλαιότερα δεν συνέβαινε αυτό, γιατί η κοινωνία μας ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα και όχι τόσο τεταμένη η ατμόσφαιρα. Και όταν είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα, ποιος είναι ο πρώτος αποδέκτης? Συνήθως οι μικρότερες ηλικίες. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Συνήθως οι γονείς. Όχι πάντα, και δεν είναι απόλυτο. Ποιος άλλος φταίει γι' αυτό? Οι δασκάλοι. Όχι πάντα, δεν είναι απόλυτο. Και ποιος άλλος φταίει? Η Εκκλησία, η οποία έχει παραγωνιστεί. Ο ρόλος της είναι σχεδόν, δεν θα πω μηδαμινός, γιατί είναι, βρε παιδί μου, έτσι πολύ πεσημιστικό να πω ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι μηδενικός, όταν πρόσφατα μου εξέφρασε το παράπονό του ένας εφημέριος σε κάποια εκκλησία και μου είπε ότι, Αντωνάκη, τα κατηχητικά μας σχολεία, με το που ανοίγουν τα σχολεία, τα γνωστά, βε παιδί μου, που πάνε όλοι, ανοίγουν και τα κατηχητικά σχολεία στις διάφορες ενορίες, και παλαιότερα μου εξέφρασε ότι γινόταν χαμός από άγορα κορόμιλα, αγόρια και κορίτσια. Ερχόταν, παρακολουθούσαν, κάναμε διάφορες αθλοπαιδιές, διάφορα δημιουργικά παιχνίδια, ενασχολήσεις, μάθαιναν ζωγραφική, βυζαντινή μουσική, είχαν ερωτήσεις, αγωνίες τα παιδιά, και όταν δεν απευθυνόταν στον μπαμπά ή στη μαμά, πήγαιναν και απευθυνόταν στον εφημέριο. Πλέον απευθύνονται στον κολλητό τους και έχουν αδειάσει, μου είπε, τα κατηχητικά σχολεία. Λίγα τα παιδιά. Σε τέτοιο βαθμό, λέει, που μπαίνω μέσα στο κατηχητικό σχολείο και βλέπω 7 με 10 παιδιά, όταν σε μια ενορία μπορεί να έχουμε και 20.000 ενορίτες, που του λέω, βρε παπά μου, για να πούμε τώρα και το Σαββατοδίκαιο και να το παίξω κι εγώ κούγιας. Αυτοί οι ενορίτες λοιπόν, που κάθε Κυριακή στους 20.000 έρχονται και εκκλησιάζονται, είναι και νεαρής ηλικίας? Το σκέφτηκε λίγο και μου είπε, τώρα που το λες, είναι κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που πηγαίνουν για να συγχωρεθούν. Πανέξυπνο αυτό, δηλαδή το θαυμάζω. Να, θα μου πείτε, η μεταστροφή και η συγχώρεση ποτέ δεν είναι αργά, βρε παιδί μου. Αλλά ναι, όταν γνωρίζεις καλά ότι σε όλη τη ζωή σου είχες, βρε παιδί μου, μια έκνομη διάθεση ως προς τα πάθη σου και φτάνεις στα γεράματά σου μόλις περάσεις 55 και που δεν έχεις και τι να κάνεις και δεν ασχολούνται οι υπόλοιποι μαζί σου, 55 με 60. Και φτάνεις λοιπόν να πεις και να ανακαλύψεις τον Θεό, τον Τριαδικό μας, μεγάλη χάρη Του, δεν είναι ποτέ αργά. Αλλά, βρε παιδί μου, είναι, ξέρετε, αυτό που κινεί την πίστη μας με κάποια ιδιοτέλεια. Κάνω το καλό, μου έλεγε κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο, κυρίως για να σώσω την ψυχή μου. Και με εκνεύριζε εμένα, μου στρεβε τις βίδες. Εγώ δεν κάνω κανένα καλό για να σώσω την ψυχή μου. Κάνω το καλό για να έχει αποδέκτη τον άνθρωπο που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή την καλή μου πράξη. Δεν κάνω οτιδήποτε για να σώσω την ψυχή μου, παρά μόνο αυτό που προτάσει η ηθική μέσα από ό,τι έχω μάθει από την εξαπαλών ονείχων ζωή μου. Κοίτατε τι ωραίο το εξαπαλών ονείχων, που σημαίνει ότι με το
που γεννήθηκα και άρχισα να μεγαλώνω και άρχισα να καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο και το πρώτο χάδι της μανούλας μου, της αείμνηστης, της αντρομάχος μου που βρίσκεται εκεί ψηλά και με βλέπει κάθε φορά που λέω ό,τι λέω και έρχεται και στον ύπνο μου και με ορμηνεύει και θα μου πείτε μήπως αυτά τα κάνει το μυαλό σου και να τα κάνει το μυαλό μου όμορφα δεν είναι βρετσονάκια μου. Έτσι λοιπόν όταν μαθαίνεις από μικρός και συμπορεύεσαι εν Θεό, αυτός ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, θα είναι δύσκολος και θα ενοχλεί πολλούς. Ακόμα και όταν σε βλέπουν να μιλάς ως χριστιανός ορθόδοξος, χωρίς να επιβάλλω σε κανέναν και χωρίς να προτάσω κάτι με σκοπό να σε πείσω να με ακολουθήσεις. Αυτό που θέλω είναι αυτό που ορίζει η δημοκρατία και η αρχαία ημών πρόγονο, οι Έλληνες που είχαν το δωδεκάθεο. Εντάξει, εξελιχθήκαμε και ανακαλύψαμε ότι μας εκφράζει ο Ιησούς Χριστός μας, που θυσίασε τα πάντα για να σωθούμε εμείς, κάποιοι σαν και εμένα, τον αμαρτωλό. Άρα λοιπόν, όταν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πορεύεσαι εν Χριστώ, το κάνεις με σκοπό να προάγεις τις καλές πράξεις, να βοηθήσεις και εννοείται να πολεμάς με τα πάθη και να δίνεις εκείνης τις βάσεις στους νεότερους που πήρες και εσύ και δεν τις έχεις χάσει, διότι στις μέρες μας, έλα μωρέ, παιδί είναι. Δεν θα του δώσω, δεν θα το παρέχω εκείνο, δεν θα το παρέχω το άλλο, δεν θα το παρέχω το παραάλλο. Και δημιουργείς λοιπόν μια αίσθηση μόνο δικαιωματισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νεοσός αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την κοινωνία έχουν κινηθεί όλοι να τον υπηρετούν και έχει μόνο δικαιώματα. Και επιστρέφω λίγο σε αυτό που σας έλεγα, ότι όταν βλέπουν λοιπόν εμένα να λέω ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος και να φοράω και το σταυρό και μου λέει μιλάς εσύ που φοράς το διαμαντένιο σταυρό και μάλιστα τον επιδεικνύεις, ναι, γιατί σας το έχω πει και σε άλλα βιντεάκια, ο πνευματικός μου είπε να μην ντρέπομαι, να φοράω το σταυρό μου, το σύμβολο της πίστης μας, πάνω έτσι από τα ρούχα μου, να μην τον κρύβω, να μην φοβάμαι. Και ναι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και αν σας ενοχλεί δικό σας το πρόβλημα και το να δεις τον καθένα που βγαίνει όπως βγαίνει σαν να είναι τσουρωμαδημένο κοτόπλο στο δρόμο, δεν σε ενοχλεί το πώς είναι ενδυδυμένος, το πώς προτάσει αυτό που προτάσει και στο τρίβει στα μάτια, δεν σε ενοχλεί. Αν θα δεις εμένα να φοράω τον διαμαντένιο του σταυρό που έχετε κάνει και μερική θέμα ότι φορά διαμαντένιο σταυρό. Αυτός ο σταυρός λοιπόν δεν είναι διαμαντένιος. Αυτό που βλέπετε είναι ψεύτικα. Και μου το έκανε δώρο ο director chef, ο Στάς Κένερ. Και μου είπε, θα μπορούσα αν είχα τα λεφτά, όλα αυτά εδώ τα πετράδια και τα διαμάντια να ήταν αληθινά, γιατί αξιακά μου το βγάζεις. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν τα λεφτά, σε πειράζει που θα είναι φθηνό και παρμένο από το τέμου το κινέζικο κατάστημα. Και το είπα σοβαρολογίες. Και μόνο που τον είδα, το λάτρεψα. Τον φοράω ξανά και ξανά. Βέβαια δεν τον φοράω όταν πηγαίνω προς το κέντρο της Αθήνας, διότι σκεφτείτε να με δουν με τέτοιο σταυρό. Αν πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι είμαι πάμπλουτος και τον φοράω, να με δουν κάποιοι Έλληνες και ξένοι, γιατί μακρυχέριδες δεν είναι μόνο οι ξένοι, είναι και οι Έλληνες. Οπότε όταν κυκλοφορούμε έξω, επισήμανση, εγώ λέω το θέμα μας, αλλά βάζω, ξέρετε, τις δικές μου εγκεφαλικές φίνες για να δημιουργώ εκείνη την αίσθηση ότι υπάρχει και ποικιλία, θα σας πω, δεν φοράμε απ' έξω ακριβά κοσμήματα, δηλαδή βραχιόλια, δεν φοράμε, μιλάμε στο λαιμό μας, κολιέδες που να υποδεικνύουν την αξία τους,
Διότι αν φοράς ένα πλαστικό κολλιά, εντάξει, δεν θα στο πάρει κανείς. Δεν φοράμε τους χρυσούς σταυρούς μας στα δάχτυλα, δαχτυλίδια. Ειδικά η μεγαλύτερη ηλικία αποτελείται στόχο. Και στον Πειραιά, προσέξτε, 16χρονο άγουρο κορόμιλο πήγε, καθόταν η γιαγιά μια χαρά και έπινε το καφεδάκι της στο χέρι, γιατί στο κατάστημα είναι πιο ακριβώς, ξέρετε, στο χέρι τον παίρνεις, δεν έχει το ΦΠΑ 24%, νομίζω έχει 13%, το πήρε, καθόταν κάπου εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, ναι, στην Πιζούλα, και εκεί που πήγε να δει το καφέ της, ένας 16χρονος είδε το χρυσό σταυρό, τον είχε από μέσα βέβαια, αλλά το είδε, είδε στην αλυσίδα. Και πήγε την προσέγγιση στη γιαγιά, έκανε πως μιλάει στο κινητό τηλέφωνο, σας λέω και κόλπα που χρησιμοποιούν, και την αρπάζει από εδώ, και ήταν δυνατή η αλυσίδα η χρυσή με το σταυρό. Και την τραβούσε την καημένη τη γιαγιά, την έσερνε για κάποια μέτρα, πως δεν την έπνιξε, και έσπασε η αλυσίδα και πήρε η αλυσίδα και σταυρό και το έβαλε στα πόδια. Τελικά συνελήφθη και μετά συνέλαβαν και τους γονείς. Και επιστρέφω λοιπόν τώρα σε αυτά τα άγουρα κορόμιλα που έχουν ξεφύγει. Έχουν πραγματικά ξεφύγει και ισχύει για όλα τα άγουρα κορόμιλα ή για μια μερίδα αυτών που τα βοθροκαναλάκια είναι το ζητούμενο στην εποχή μας και η Κούλα Μιζωτάκη εύστοχα χρησιμοποιεί ανά πάσα ώρα και στιγμή και σε διαφορετικές καταστάσεις που θέλει άλλα πράγματα να αποκρύψει, χρησιμοποιεί κοινωνικές ομάδες, τη σωθεί λοιπόν στην επιφάνεια και διεγείρει τα πλήθη. Είναι καλή η Κούλα Μιζωτάκη η αυτοκρατόρισσα. Δεν κρατιέται ένας θρόνος και δεύτερη φορά που να σας πω εγώ σε μια κορεάτικη σειρά τι γίνεται για να κρατήσεις μια βασίλισσα και ένας βασιλιάς το θρόνο. Η Κούλα παίζει όλα τα χαρτιά της και κυρίως ρίχνει τους άσους, ρίχνει, έκανα και ένα σαν την Κατερίνα την καινούριο, ρίχνει τους άσους της όταν πρέπει, με εύστοχο τρόπο. Έχει την εξυπνάδα, όχι, δεν έχει Κούλα, αλλά έχει ένα επιτελείο από πίσω. Δεν τον είδατε, τον βραδεύουν και στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό, αν το θυμηθώ, θα σας το κάνω το θέμα, γιατί βραβεύτηκε στη Νέα Υόρκη και από ποιον, όμως το ζητούμενο είναι ότι τώρα ευγάλει στην επιφάνεια την παραβατικότητα, μην χρησιμοποιήσω, ξέρετε, και τις άλλες λέξεις, προσπαθεί ο εγκέφαλος να διώχνει τη μία λέξη, να παίρνει την άλλη, για να μην έχω θέμα στο βίντεο αυτό. Και τα λέω αυτά για να μην νομίζετε μερικές φορές, βρε παιδί μου, ότι είμαι τόσο αργός. Είμαι τόσο αργός γιατί θέλω όλοι να με καταλαβαίνετε και να γίνομαι κατανοητός και κυρίως σε κανένα βιδιάκι μου δεν γράφω κείμενα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέω, το εκφράζω, προκύπτει, ξέρετε, σαν μια ψυχική ανάγκη και ο εγκέφαλός μου εκείνη τη στιγμή δουλεύουν τα γρανάζια και σας το εκδέτω. Δεν υπάρχουν δηλαδή, τι να σας πω, κείμενα έτσι εδώ, από πίσω είναι η ιατρική συνταγή, εδώ. Ή αν υπάρχει κάτι, υπάρχει μια υποσημείωση έτσι εδώ, τίποτα, με κάποιες λέξεις. Δεν λέω τίποτε δηλαδή διαβάζοντάς το. Ή αν κοιτάζω κάτω, προσπαθώ να σκεφτώ για να υπάρχει ροή και ηρμός σε αυτά που σας λέω. Και όταν μιλάω και σας λέω, βάζω και άλλα πράγματα, τα εμπλουτίζω για να μην έχει θεματάκι το βιντεάκι μου, διότι ο αλγόριθμος μπορεί να πιάσει τη λέξη παραβατικότητα από μοσάρι ή να εστιάσω εγώ εκείνη τη στιγμή πολύ για αυτό το θέμα και το βίντεο να μου το κατεβάσει και να μου ρίξει και καμιά ποινή βαλτή σαν του Λάμπρο τον Πάσχο. Ο Λάμπρος πάλι είναι κάτι που με στεναχωρεί. Όμως εδώ έχουμε την παραβατικότητα των άγουρων κορομήλων. Αυτά τα κορόμηλα που λέτε έχουν ξεφύγει. Προσέξτε, τα λέω ό,τι λέω όταν αναφέρομαι στα άγουρα κορόμηλα με κάποια ειρωνία. Διότι έχουμε πέσει όλοι σαν κοινωνία πάνω σε αυτά και θυμηθείτε πάλι, να σας θυμίσω εγώ, στην Πλανδυρία είχαν πέσει όλοι πάνω μας σε βάστους ψεκασμένους. Το διαμόσαστε, βρε.
από εδώ, από εκεί, παντού. Και ειδικά η εφημερίδα η ηλεκτρονική που διαβάζει το πρώτο θέμα, που μου αρέσει το πρώτο θέμα, και το Zoogla.gr του Μάκη του Τρενταφυλόπουλο, είναι δύο ηλεκτρονικές εφημερίδες που αγαπάω, όπως αγαπώ το Tricoline που το διαβάζω πολύ και με στηρίζει, στηρίζει τη φωνή μου. Το Tricolor Voice το διαβάζω, αν και δεν έχουμε επικοινωνία, παρόλα αυτά το εκτιμώ. Και υπάρχει τώρα κάτι που σιγά σιγά αρχίζω να το γνωρίζω, το Crini Live λέγεται, από τα μέρη της Θεσσαλίας, που δίνει πολύ ωραία ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν τότε είχαν πέσει όλοι και μας έλεγαν, ψεκασμένοι από εδώ, ψεκασμένοι οφείλονται εκείνου. Είχαμε αντιμετωπίσει τόσες δυσκολίες, μας κοίταζαν λες και είχαμε, τι να σας πω, λέρα, λέπρα, όλα παντού. Γιατί βομβαρδιζόταν η κοινωνία μας για εμάς τους ψεκασμένους. Κάποια περίοδο, θυμάσαστε, είχαν πιάσει τους ηλικιωμένους. Εσάς δηλαδή, τον άνω των 65, αν και άνω των 70 πλέον θεωρείται κάποιος ηλικιωμένος, διότι η επιστήμη προχωράει, η κοινωνία μας εξελίσσεται, αλλά άνω των 65, βρε παιδί μου, τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, και φταίγαν λοιπόν αυτοί, γιατί πηγαίνουν, στείνονται στις ουρές και κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Μετά ένα διάστημα έφταιγαν οι παπάδες. Το θυμόσαστε καλά. Και μου είχε πει μάλιστα και ένας, δεν θα πω ονόματα, γιατί δεν θέλουμε να κλείσουμε σπίτια, και ξέρετε, εγώ σκοπός είναι ότι λέω να το κάνω χωρίς εμπάθεια. Και αν δεν το κάνω, γιατί άνθρωπος είμαι και εγώ και πάει να μου ξεφύγει, έχω πίσω μου ανθρώπους που ακούνε τα λεγόμενά μου και μου λένε «Οπ, μαζέψου». Δηλαδή, είπαμε, πάνω απ' όλα, καλοσύνη, αλτρουισμός και χωρίς να μεροληπτούμε. Μόνο σε ένα πράγμα τους έχω πει, μεροληπτώ, δεν ξέρω, μπορεί να φανεί αυτό, δεν μπορώ την Κούλα Μιζωτάκη ούτε να την δω. Όταν τη βλέπω, εδώ, βατράχια μιλάμε, ξεφεύγουν από το στόμα μου. Τι να σας πω. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, σειρά, έχει το άγουρο κορόμιλο που όταν περνά από δίπλα σου, μου έλεγε λοιπόν μια κυρία κάποιες ηλικίες, τρέμω και όταν τα βλέπω πολλά μαζί, πα, κάνω το σταυρό μου και λέω «Ίσως Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει, Ίσως Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει». Και περνάω από δίπλα τους χωρίς να τα κοιτάξω καν έτσι. Κοιτάζω χαμηλά, χαμηλά. Και λέω «Ίσως Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει, διότι να μας πάει». Και είναι όλα ντυμένα μαυριδερά, αν τα έχετε δει, ε. Αυτό επιτάσσει η μόδα των trappers. Είναι, λες και πρόκειται, βρε παιδί μου, και ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποιο σπίτι, πολλά τη μαλφή κυρίως από τις διάφορες οικίες. Δηλαδή εμείς είμαστε καλοί και όλοι γνωρίζουμε τα παιδιά μας, και εδώ γεννάται το ερώτημα, τι ρόλο βαράνε. Και πώς μπορείς να το ξέρεις αυτό? Κοιτάξτε τα δάχτυλο, κουνάω άλλα χαρδαλιάς. Όταν εσύ σαν γονιός τα έχεις παρκαρισμένα στο καλύτερο πάρκινγκ, πανάκριβο μιλάμε, αλλά χωρίς την εποπτεία τη δική σου, εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει. Όταν αναρωτιέσαι η άλλη μάνα, μου ζήτησε η κόρη μου 12 χρονών για να πάει με τις φίλες της να παρακολουθήσει συναυλία, και αυτή της το επέτρεψε. Τι να σας πω. 12 χρονών. Να ζητούσε εγώ στον πατέρα μου 12 χρονών να πάω στη συναυλία. Αλλά πρέπει, βρε παιδί μου, να συνοδεύεσαι για από ένα μεγαλύτερο σε αυτή την ηλικία. Διότι μπορεί οποιοδήποτε να... Μην προχωρήσω σε αυτό. Σκεφτείτε το. Αναλογιστείτε. Όταν λοιπόν τα παιδιά σας πρόκειται να τους δώσετε κάποιες αδειοδοτήσεις, να τις κάνετε έχοντας γνώση την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Ναι, θέλεις να δώσεις περιθώριο, μπορείς και εσύ πολύ απλά να πεις «Να πάτε με τις φίλες σου, που, σε ποια συναυλία, Παμουσάρη?» Μου έλεγε ο Δημήτρης Καραμπόλα κάποια στιγμή δύο παιδάκια δίδυμα που είχαν έρθει από το εξωτερικό, και ο μπαμπάς άφησε να πάει με τις φίλες της και είπε «Θα είμαι κι εγώ κάπου μακριά», δηλαδή, γιατί μ' αρέσουν
η μουσική τους. Ακούω κι εγώ. Και ήταν σε κάποια απόσταση και πρόσεχε την κόρη του που ήταν με τις φίλες της. Και όταν τελείωσε όλο και τα λοιπά, σε διακριτική απόσταση, περίμενε στα μάξι και από μόνο του το κοριτσάκι του πήγε, τον αγκάλιασε και είπε «Σε ευχαριστώ μπαμπά που μ' άφησες να έρθω με τις φίλες μου στη συναυλία». Πέρασε καταπληκτικά. Είδατε, όταν λοιπόν οι γονείς έχουν, βρε παιδί μου, και ένα δίκτυο ευφυΐας και αν δεν μπορούν να χειριστούν το 12χρονο, το 10χρονο παιδί τους, το 14χρονο παιδί τους, τότε τι να πω. Θέλει να βάλεις και λίγο το μυαλωδάκι σου να δουλέψεις, διότι προέχει το καλό των παιδιών μας. Και στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, οι γονείς αδιαφορούν και νομίζουν ότι τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους. Τα παιδιά δεν χρειάζονται να τα μιλάς πολύ, γιατί δεν σηκώνουν κουβέντα, δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους. Γιατί βρε δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους. Και κάπως έτσι βγαίνουν στις μέρες μας συνεχώς ειδήσεις που αφορούν τα άγουρα κορομήλα. Θα σας διαβάσω μερικές εξ αυτών. Μπαίνω λοιπόν στην ηλεκτρονική εφημερίδα Πρώτο Θέμα και διαβάζω. Ανήλικοι απείλησαν και λίστεψαν συμμαθητές τους στον ορχομενό. Συνεχίζουμε με άλλη είδηση την ίδια ημέρα. 17χρονος ξύρισε 12χρονο με φαλτσέτα στην Ερμιόνη. Και τι απάντησε ο δικηγόρος του 17χρονου? Έχουν δουλειές οι δικηγόροι τώρα με τα άγουρα κορόμηλα. Ωραία, ωραία. Εδώ να πέφτει λοιπόν το κασεράκι. Απάντησε λοιπόν ο δικηγόρος, άκρος ηρωνικός και κατάπτυστη η απάντησή του, έχει ροπή προς την κομωτική. Ναι, αρκεί να το κάνει ο 17χρονος αυτό στο δικό σου το παιδί και όχι στον 12χρονο άλλου παιδιού. Εντάξει. Απ' έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λέμε, και όπου τέλος πάντων μακριά από τον ποπό μου, και όπου θέλει ας μπαίνει. Ας μπαίνει στην προκειμένη στον ποπό του δικηγόρου. Διότι όταν λέει κάποιος κατά αυτόν τον τρόπο ότι έχει ροπή προς την κομωτική, δεν είναι ροπή προς την κομωτική, είναι μια άκρος βίαιη πράξη απέναντι σε κάποιον μικρότερης ηλικίας. Φεύγουμε από το πρώτο θέμα και πάμε στο Zoogla.gr και λέει «Θα σου σπάσω τα μούτρα». Συνελήφθη 14χρονος μαθητής που απείλησε την καθηγήτριά του επειδή του έκανε παρατήρηση για το κινητό. Χειροπέδες και στον πατέρα του. Τι συμβαίνει εδώ? Σκεφτείτε το καλά. Φταίνε τα άγουρα κορόμηλα? Φταίνε οι γονείς? Ναι, ναι, οι γονείς φταίνε. Φταίνε οι δασκάλοι? Ναι, ναι, οι δασκάλοι φταίνε. Φταίει, μιλάμε, το παπαδαριό? Και αυτό φταίει. Φταίει η ίδια κοινωνία? Και αυτή φταίει. Όμως πάνω απ' όλα φταίει το σύστημα. Αυτοί που μας κυβερνούν. Αυτοί λοιπόν που έκλεισαν για 3 ολόκληρα χρόνια αυτές τις τρυφερές ηλικίες που οτιδήποτε έρχεται το ρουφάνε σαν σφουγγάρι και επί 3 συνεχόμενα χρόνια εγκλεισμών, καραντίνας, απομόνωσης εισέπραταν μίσος, κακία, φθόνο, διακρίσεις, διαχωρισμό και εδώ στις ειδήσεις να δείχνουν που εγώ φοβόμουν να δω, λιποθυμούσα και μόνο που έβλεπα τη σύριγγα να μπαίνει εδώ. Πήγαμε δηλαδή να δώσουμε, θυμάμαι, γιατί είμαι και θελοντής αιμοδότης και όποιος μπορεί ας γίνει, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για αίμα, και ως εθελοντής αιμοδότης πήγα λοιπόν να δώσω αίμα και όταν ήταν να μου πάρει αίμα εγώ γύριζα πάντα προς τα εκεί. Όταν όμως είδα ότι μπήκε η σύριγγα στο Δημήτρη Καραμπόλα που πήγε να πει λιποθύμησα, σας λέω. Όμως μετά την πλανδημία είδατε, όταν δίνεις εικόνες και περνάς, υποσυνείδητα μένουν εδώ. Μετά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Πήγα για μια αιματολογική εξέταση και γύρισα και γύριξα. Και μου λέει αυτή, μπράβο, θαραλέω, εσείς οι άνδρες συνήθως είστε λίγο πριτς πριτς, φοβιτσιάριδες. Λέω,
Δεν φοβάμαι καθόλου. Να πω την αλήθεια, δεν έμεινα πολύ κολλημένα τα μάτια μου εκεί. Τα έστρεψα μετά, γιατί είπαμε, εντάξει, δεν έχω γίνει τόσο θαραλέος. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά που περάσαμε τα έχουν επομιστεί αθέσιτα ευφυρές ηλικίες. Είδαν λοιπόν αυτά τα άγουρα κορόμυλα τη μέχρι πρότινος οικογενειακή τους γαλήνη επί τρία συνεχόμενα χρόνια να διαταράσσεται. Και όταν περπατούσα στους δρόμους για να κάνω γυμναστική, κάποιο τρέξιμο και έβλεπα, μου είχε τύχει πολλές φορές νεαρά κορόμυλα να με προσπερνούν ή να τα προσπερνώ, να ακούω, ουφ, ευτυχώς βγήκα και σας βρήκα, ρε παιδιά, αυτό συμβαίνει στο σπίτι μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, τάδε, τάδε, τάδε. Διότι αυτή η γενιά, η γενιά Z, του Z δηλαδή, όπως τη λένε, εισέπραξε πολλά. Σε όλα αυτά, λίγες οικογένειες βρήκαν τη δύναμη να σταθούν στα παιδιά τους και όχι στα δικά τους ψυχολογικά, που μπορεί να έχει η μαμά ή ο μπαμπάς, και αντί λοιπόν να τα αναμοχλεύει και να αποστασιοποιείται από τα παιδιά τους ο κάθε γονιός, πρέπει να φροντίζει πρώτα την ψυχολογία των παιδιών και μετά τη δική του. Και όταν φροντίσει την ψυχολογία των παιδιών και όταν καθίσει και μιλήσει με τα παιδιά, τα άγουρα κορόμυλα, και τα φέρει πιο κοντά και αντιληφθούν και αυτά ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα, τότε αλλάζει και το πώς βλέπουν τον κόσμο. Μου είχε τύχει περιστατικό να βρίσκω μέσα σε κατάστημα εκείνη της τηλεφωνίας και να έχει πάρει η μάνα, φαινόταν ότι ήταν μια φτωχή γυναίκα, τον γιο, ένα μαντράχαλο, πρέπει να ήταν γύρω στα 17-18, για να πάει να του πάρει κινητό. Και αυτό ήθελε ένα ακριβό κινητό τηλέφωνο και να του λέει χαμηλόφωνα η μάνα, μαγιέ μου, εγώ είμαι καθαρίστρια, πού να τα βρω τα λεφτά, και να του λέει αυτό, όχι, βάλτα με δόσεις. Μα λέει, 250 ευρώ το μήνα παίρνω και αυτό που ζητάς κάνει 600-700 ευρώ, θα πρέπει να δουλεύω 3 μήνες. Πώς θα στηρίξω στο σπίτι, ο πατέρας σου δεν παίρνει πολλά. Χαμαλίκι κάνει τη δουλειά. Και αυτό, τίποτα, δεν άκουγε τίποτα, έκανε τα πάντα. Τους ακούσαμε όλοι, γύρισαν οι εργαζόμενοι και οι άλλοι πελάτες σε τέτοιο βαθμό που μου ερχόταν να επέμβω και να πω στη μάνα, μη του παίρνεις κανένα κινητό. Έχω εγώ ένα φθηνό, πιο παλιό από αυτό με τα πλήκτρα που έχω, να του δώσω, αν θέλετε, του γιού σας, εντελώς δωρεάν, και δεν θα το εκτιμούσε καθόλου, αλλά ίσως αν είχε τις βάσεις να εκτιμούσε τον αγώνα που έκανε αυτή η μάνα ως καθαρίστρια και το γεγονός ότι το φιντάνι της δεν τον ένοιαζε, δεν τον ενδιέφερε τον αγώνα και αυτές τις θυσίες που έκανε αυτή η καταπονημένη γυναίκα, που έτρεβε τα πόδια της στα χέρια της, που φαινόταν υπερκουρασμένη, ταλαιπωρημένη. Όμως όχι, το φιντάνι της ήθελε το καλό κινητό για να πάει στο σχολείο να το επιδείξει με τους φίλους και να αισθανθεί ότι ανήκει στην ευρύτερη κοινωνία των νεαρών κορομήλων που το μόνο τους μέλημα είναι να έχουν ό,τι περισσότερο μπορούν χωρίς να κερδίσουν τίποτα με την αξία τους. Και ποιος φταίει γι' αυτό, πείτε μου, τσονάκια μου. Ο γονιός μπορεί να δουλεύει πολλές ώρες, να λείπει από το σπίτι και για να αναπληρώσει αυτή την απουσία προσπαθεί στο παιδί του να μην το αφήνει θυμωμένο στα θέλω του. Όμως στην πραγματικότητα αυτά τα θέλω των άγουρων κορομήλων είναι υλικά, εξ αρχής όχι. Είναι πνευματικά, ψυχικά, ηθικά, είναι όλες αυτές οι αξίες που έχει ένα παιδί. Και το πιο σημαντικό, στοργή, αγάπη. Διότι αν πάρεις από τους γονείς σου αγάπη, στοργή, καλοσύνη, τρυφερότητα, όταν μεγαλώσεις θα γίνεις εξίσου τρυφερός άνθρωπος.
και το λέω αυτό και χαίρομαι όταν μιλάω για την ανιψιά μου, την ανουλίνα μου, στην Αίγινα. Είναι μονάχο παιδί από την αδερφή μου, την Κονκόν και το σύζυγό της στο Νεκτάριο, και από μικρή η ανιψιά μου μεγάλωνε σε ένα περιβάλλον που της έδιναν εκείνα τα ερεθίσματα ότι δεν έχει μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, και κυρίως η συμπεριφορά της όφιλε και οφείλουμε όλοι μας να είναι τέτοια ώστε να μην προσβάλλει, να μην κάνει κακό στο συνάνθρωπό μας, σε ζωάκια και στο περιβάλλον. Αξίες λέγεται αυτό, και αυτό το αξιακό περιβάλλον καλλιεργείται. Ποιος όμως κάθεται σαν καλός γεωργός από τους νέους γονείς να καλλιεργήσει τις ψυχές των φιντανιών τους? Για να βγει ένα υγιές δέντρο θέλει αυτή την καλλιέργεια, και θέλει, μεταφορικά τα λέω αυτά, τσόνα και μου, και το λείπασμά τους το κάθε δεντρίλιο για να μεγαλώσει και να γίνει από δεντρίλιο δέντρο και όχι δεντρίλιο χασισοφυτίας. Γι' αυτό λοιπόν η ανιψιά μου αντιλαμβάνομαι πως κάτι που μου έχει πει η αδερφή μου, ότι ακόμα και όταν εγώ μάλωνα με τον άντρα μου, δεν το έδειχνα στο παιδί μου, στην ανιψιά μου, και κυρίως όταν γινόταν αντιληπτό από το παιδί μας, ποτέ δεν επέριψα ευθύνες στον πατέρα της, ούτε προσπάθησα να του χαλάσω την εικόνα. Πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί έχει το υγιές πρότυπο της οικογένειας στο μυαλό του, και η οικογένεια είναι το λιμάνι που ό,τι θαλασσοταραχή αν προκύψει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, το παιδί θα επιστρέφει εκεί, χωρίς όμως να λειτουργεί εις βάρος άλλων. Στην προκειμένη μας δείχνουν λοιπόν τώρα τα βοθροκαναλάκια ότι για όλα φταίνε οι έφηβοι. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί προσέξτε, θα χαθεί μια σημαντική ελευθερία που είχαμε εμείς παλαιότερα ως άγορα κορόμιλα. Αυτή η ελευθερία στο να μεγαλώνεις χωρίς να ξέρεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς να είναι σίγουρο ότι φταίς εσύ, μπορεί να βρεθείς και στις φυλακές στα σίδερα. Διότι βγήκε και το άλλο, μιλάμε, το κουνάδι, η ποντικομαμή, το βδέγλυμα, ο πορνοσάλτε, και είπε ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, πρέπει να θεσμοθετήσει ο Πρωθυπουργός ο κάθε ανήλικος να βρίσκεται και στη φυλακή, και μαζί με αυτό να έχουν την ευθύνη οι γονείς. Όχι. Θα έπρεπε πρώτα την ευθύνη να την έχουν οι γονείς. Διότι αν ο γονιός ξέρει, όπως τα δύο ανήλικα κορόμιλα στη Γλυφάδα που έβαλαν τη φωτιά για πλάκα. Όταν λοιπόν πήραν, δεν πήραν μεγάλο πρόστιμο, αλλά ήταν καλό. Πήραν δηλαδή από 6.000 πρόστιμα, δεν κάνω λάθος, η οικογένεια, οι γονείς. Επιστέψτε με. Όταν ο γονιός έχει φάει τα 6.000 πρόστιμα, τσονάκι μου, θα σκέφτεται μετά ότι αν κάνει τη μαφακία ο γιος μου ή η κόρη μου, εγώ, δηλαδή θα πρέπει να πουλήσω το σπίτι, το αμάξι και οτιδήποτε, να ζούμε σε αντίσχυνο από τις μαφακίες που θα κάνουν τα παιδιά μας. Άρα ο δικός μου ρόλος ποιος είναι? Στο να τα διαπαιδαγωγήσω σωστά και κυρίως να έχω την υποπτία τους εγώ. Χωρίς να χρειαστεί να μου βάλει κούλα Μιζωτάκι ο κάθε σπόρνο σάλτε και οποιοδήποτε άλλο μέτρα και να μου επιβάλλει νόμος που τα παιδιά μας θα τα στείλουμε πίσω από τις φυλακές στα κάγκελα, και εμείς ως γονιός θα λέμε, κοίταξε να δεις, ρόδα οι γονείς, ρόδα, όχι ρόδα αυτή που γυρίζει, τα ρόδα βρε παιδί μου, τα τριαντάφυλλα. Ρόδα οι γονείς, αλλά πώς βγήκαν αυτά τα παιδιά αγκάθια, να θυμούλη μου, δεν το πιστεύω αυτό. Το ακούω πολλές φορές στη γειτονιά μου, κάτι γιαγιάδες. Και εντωμεταξύ έβλεπα ότι αυτά τα παιδιά που έτυχε να μιλήσω μαζί τους, γιατί βρισκόμουν στην ίδια ηλικία, δεν είχαν από την οικογένεια και από γύρω καμία στήριξη. Και προσπαθούσαν από την ηλικία τους ή από πηγές παμουσάρι που είχαν νερό μολυσμένο, πνευματικά το λέω, μεταφορικά, να πιούνε, να ξεδιψάσουν. Και
βλέπετε και η Εκκλησία. Ξέρετε εγώ πόσους καλούς ιερείς βρέθηκαν στο δρόμο μου για να μου πούν και να με κατευθύνουν. Η μανούλα μου, η αντρομάχου μου, είχε 7 παιδιά. Ποιο να πρωτοπρολάβει? Και ο πατέρας μου, ο Βασίλης, ποιο να πρωτοπρολάβει? Να διαβάσει, να καθαρίσει, να κατευθύνει, να του κάνει διδάγματα. Αλλά τι να γίνει. Είχαμε αυτή την ένωση που βγήκαμε όλοι διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά με κοινές αξίες. Σας το λέω στο σταυρό που το κάνω, τσονάκια μου. Και ποιες είναι οι αξίες? Ότι πιστεύουμε πάνω απ' όλα στο μεγαλοδύναμο τριδικό μας Θεό, όχι γιατί μας το επέβαλαν οι γονείς μας, δεν μας έστειλαν στην Εκκλησία. Μας μιλούσε όμως ο πατέρας μου και η μάνα μου. Μπορώ, μας έλεγε. Και μας έλεγε το σημαντικότερο. Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός μας, ο πατέρας μου το είχε εδώ. Μιλάμε την ωραιότερη καραμέλα που έλεγε. Αγαπάτε αλλήλους. Και όταν έλεγε το αγαπάτε αλλήλους, δεν εννοούσε μόνο ανθρώπους. Εννοούσε και τα ζωάκια. Μέσα σε αυτό συμπεριλάμβανε και την πανέμορφη φύση μας. Δεν μας άφηνε δηλαδή να πετάμε σκουπίδια. Το κάναμε κάποιες φορές. Έτσι. Γιατί βλέπαμε κι εμείς φίλους μας να το κάνουν. Αλλά ερχόταν μετά εκεί ο μπαμπάς και μας έλεγε: έλα εδώ, Αντωνάκη. Γιατί το πέταξες? Λέει: κοίταξε να δεις. Αυτό ξέρεις πόσα χρόνια θα κάνει να διαλυθεί? Και τι με ενδιαφέρει εμένα? Γυρίζω, μικρός τώρα. Λέω: μπαμπά, για το πόσα χρόνια. Ωραία λοιπόν, εδώ που έρχεσαι και σ' αρέσει την πρασινάδα και ξαπλώνεις και κάθεσαι, θα σου πετάξω εγώ πολλά τυνικεδάκια από το αναψυκτικό που πίνεις. Θα έρθεις μετά εδώ να καθίσεις να ξαπλώσεις. Εκεί λοιπόν έτριψα το κεφάλι μου και... Λέω: ναι, μα θα βρεθούν όλοι να πετάξουν εδώ? Όχι, δεν θα έρθουν εδώ, αλλά πολλοί που θα περνάνε από αυτό το όμορφο σημείο σιγά σιγά πετάζοντας μια ο ένας, μια άλλος, μια ο άλλος, θα δημιουργεί μια στίβα. Και εκεί κατάλαβα ότι έχει δίκιο. Και μου λέει: άσε το τυνικεδάκι εδώ, γιατί εγώ νομίζω και ήμουν μικρός ότι αυτό θα διαλυθεί μέσα σε 1-2 εβδομάδες. Το αφήσαμε το τυνικεδάκι εκεί λοιπόν και κάναμε το πείραμα. Πέρασαν μήνες, χρόνια και το τυνικεδάκι ήταν εκεί. Και δεν μ' άφησε ο πατέρας μου να πάω να το πειράξω, να το πάρω για να αντιληφθώ καλά, καθώς μεγαλώνω. Είχα πάρει βέβαια το μάθημά μου, πως ό,τι πετάμε στο περιβάλλον ή ό,τι κάνουμε εις βάρος κάποιου συνανθρώπου μας, ενώ ζω εις τη φύση, έχει, βρε παιδί μου, αρνητικές επιπτώσεις που δεν μπορούν να σβήσουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και διαιωνίζεται μια κατάσταση. Και όταν πέρασαν λοιπόν κάποια χρόνια και πήγα και πήρα το τυνικεδάκι, ήταν εκεί, αντιλήφθηκα αυτά που μου έλεγε, ότι ένα τυνικεδάκι χρειάζεται και 100 χρόνια για να διαλυθεί. Και σκεφτείτε, πολλά τυνικεδάκια μαζί, γίνεται χαμοσή στη θάλασσα που πηγαίνουν και βλέπεις εκεί που κολυμπάει ο άλλος, πίνει την καφεδιά το πλαστικό και αντί να το κρατήσει και να το ρίξει παραπάνω στον κάδο, το πετάει μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα. Ρε Λιούτα, μέσα στη θάλασσα. Αφού εκεί κολυμπούσες, αφού θα ξανάρθεις να κολυμπήσεις. Θες να κολυμπάς δηλαδή σε μια θάλασσα που γύρω να έχει πλαστικά ποτηράκια και με καλαμάκι πλαστικό που πίνεις? Όχι, τώρα βάζουν χάρτινο καλαμάκι, γιατί αυτό θα μας σώσει. Κατά τα άλλα έχουμε κάνει τα πάντα. Άρα λοιπόν όλα εξ αρχής οφείλονται στην οικογένεια και σε αυτούς που μας κυβερνούν και δημιουργούν τα πρότυπα. Αλλάξανε οι εποχές, αλλάξαμε κι εμείς και κόψανε τις εισρωές του κόσμου τη ψυχή. Άρα λοιπόν ο μεγαλύτερος φταίχτης είναι αυτοί που μας εξουσιάζουν, αυτοί που πληρώνουν τον πακτολό χρημάτων στα βοθροκαναλάκια και μπομβαρδίζουν τους νέους. Το γεγονός ότι στο διαδίκτυο, δηλαδή τα παιδιά μας και νεαρής ηλικίας βομβαρδίζονται από τέτοιες εικόνες και από τέτοια πρότυπα, να βλέπεις δηλαδή τώρα η μάνα, με τα συγχωρήσεως, να είναι με την κόρη και να κάνει TikTok. Το TikTok, τσονάκι μου, είναι, είπαμε, μια πλατφόρμα όπως είναι το YouTube, που είναι κυρίως για ηλικιότερες, όχι, μικρότερες, θέλω να πω, ηλικίες,
αν και είναι και μικρή και μεγάλη εκεί, που μπορείς να κάνεις ό,τι βλακεία για να τραβήξεις την προσοχή του κόσμου και να σταθεί μέσα σε μικρότερες διάρκειες βίντεο. Εκεί λοιπόν βλέπεις τη μάνα και να λέει αυτή, πώς το είπε, έγραφε τίτλος, παμουσάρε με τη μαμά μου, χορεύω ένα τραγούδι και έλεγε το τραγούδι κάτι. Και να χορεύει μαζί με τη μαμά και να γράφουν από δίπλα σχόλια, δηλαδή να το χαίρεστε το τατανάκι σας, μιας και είστε η μαμά τατάνα, δηλαδή εντάξει, τι να πω εγώ μετά. Και διαβάζω λοιπόν στο Zoogla.gr ένα πολύ ωραίο σχόλιο και κάπως έτσι θα κλείσω αυτό το μεγάλο βιντεάκι, αλλά είπαμε, δεν φταίνει για όλα τα παιδιά, αλλά η κούλα θα θεσμοθετήσει και θα δούμε και στη φυλακή νεαρότερες ηλικίες. Εμένα με θλίβει και έχω τύχει σε πάρα πολλά περιστατικά που έχω δεχθεί επιθέσεις ή έχω δει καταστάσεις όπου άγορα κορόμιλα να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να προσπαθούν να κάνουν μια κακή πράξη εις βάρος συνανθρώπων μας που ούτε καν τους πείραξαν. Και κυρίως εκεί που με πείραξε πάρα πολύ, φοβήθηκα, συγχρόνως στεναχωρήθηκα, εκνευρίστηκα και συγκλονίστηκα, ήταν ότι στα Τρίκαλα, και ελπίζω κάποια στιγμή να μου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσω αυτόν τον δικηγόρο και να του πάρω μια συνέντευξη, μαρτυρία ή τέλος πάντων να τα πούμε, όπου ένας δικηγόρος είχε βγει έξω το βράδυ και κατά τις 2 η ώρα επέστρεψε στο σπίτι του. Και σε ένα πεζοδρόμιο βρισκόταν τρία άγορα κορόμιλα και επειδή πέρασε και τους κοίταξε έτσι απλά από περιέργεια, αυτά του όρμησαν, του έκαναν μεγάλο κακό, τον χτύπησαν, τον έστειλαν στο νοσοκομείο, του έσπασαν μάλιστα και εδώ το σαγόνι, κατάγματα, πράγματα και ψυχολογικά και μόνο όταν δέχεσαι μια τέτοια επίθεση. Και τελικά αυτά τα τρία άγουρα κορόμιλα δεν πήραν το μάθημά τους, φαντάζομαι, ότι από τους γονείς τους, αλλά ούτε από την ελληνική δικαιοσύνη, που εγώ αν ήμουν δικαιοσύνη, το μάθημα θα το έδινα πρώτα στους γονείς και θα ήταν καλό, όπως και στην Γλυφάδα που σας είπαμε αυτά, που έπεσαν τα 6 χιλιάρικα, πιστέψτε με, με γνωστούς που μίλησε και τα ξέρουν αυτά τα ανήλικα κορόμιλα που είχαν βάλει τη φωτιά, μετά λέει το πρόστιμο που έφαγε η οικογένεια, τα παιδιά τους τα προσέχει. Και τι σας είπα. Όταν λοιπόν τις υποχρεώσεις δεν τις έχεις μάθει στα ανήλικα κορόμιλα, τότε θα πρέπει να πάρεις το μάθημά σου εσύ ως γονιός και να αντιληφθείς ότι θα πρέπει να αναλάβεις τη φροντίδα τους και την ευθύνη, διότι στο κάτω κάτω της γραφής είναι παιδιά σου, δεν είναι τα παιδιά του Κούλη. Ο Κούλης το έχει τα παιδιά του μια χαρά και θα μεσουρανούν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, διότι φέρουν και το ονοματεπώνυμο, το βαρύ αυτό, το τζάκι, που όταν είσαι στην Ελλάδα παιδί ενός πολιτικού τα έχεις όλα στρωμένα και δεν ανησυχείς να οδηγηθεί στην παραβατικότητα, γιατί σε εποπτεύουν οι δούλοι, οι μπράβοι και ο γονιός που στα δίνει όλα αβέρτα κουβέρτα. Οπότε δεν χρειάζεται στην πρώτη στέρηση να πας να πάρεις το κινητό του φίλου σου που δεν μπορεί να στο πάρει η καθαρίστρια μάνα σου. Και τώρα λέει ένα σχόλιο εδώ, ο Νίκος, έδειες στους εκπαιδευτικούς που δεν φοβούνται τους μελλοντικούς τρόφιμους φυλακών. Γιατί η εκπαιδευτικός που έκανε παρατήρηση για τα κινητά και γελάμε εδώ, είδατε η κούλα πώς δημιουργεί αυτή την αίσθηση και την αναταραχή. Γιατί το παιδί του είχες μάθει, το παιδί, συγχωρέστε με, το άγουρο κορόμιλο, το είχες μάθει μέχρι πρότινος να έχει το κινητό στο σχολείο. Εσύ του το επέτρεψες. Δεν του είπες εξ αρχής μόλις βγήκε το κινητό, οπ, στα σχολεία. Όπως και στις εκκλησίες,
Μετά μπήκαν διάφορα καρτελάκια ότι απαγορεύεται το κινητό και παρόλα αυτά το βγάζουν και στην εκκλησία ο καθένας. Γιατί είπαμε εδώ τέτοιο και μιλάει, ακούστε, αντί να ακούσει τη λειτουργία, ακούει τον άλλον. Και κάτι τέτοια τρελάμε στην εκκλησία. Και το γυρίζει και τον κοιτάς και σε κοιτάει και αυτός με ένα μίσος. Τι με ενοχλείς? Διότι εγώ έχω μόνο δικαιώματα. Στην προκειμένη έβγαινε στους εκπαιδευτικούς που δεν φοβούνται τους μελλοντικούς τρόφιμους φυλακών. Απ' έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες. Θα έπρεπε να είχαμε ένα εκπαιδευτικό εδώ δίπλα να σου πει τι τραβάει. Από αυτά τα παιδιά, όχι όλα, πάλι τα παιδιά, τα άγουρα κορόμιλα, τι τραβάει και η ψυχούλα του και το φιλοκάρδι του πώς τρέμει. Και τους ηλίθιους γονείς τους που τους έχουν κάνει κακομαθημένα τσογλάνια. Είδατε? Και όταν πρόκειται για τον αλωνών τα παιδιά, είναι κακομαθημένα τσογλάνια. Τα δικά μας τα παιδιά που μέσα στο σπίτι μας μπορεί να είναι τα χειρότερα, είναι σαν αυτή τη διαφήμιση με το τοστ. Που όταν οι διαφημίσεις δείχνει το κάθε λοιπόν άγουρο κορόμιλο και το διαφημίζει ο τσογλάνι και ο γονιός το αποδέχεται και το καταπραίνει την άθλια συμπεριφορά του φτιάχνοντάς του και το στάκι, τι να πω, αφού στο διαφημίζει. Άρα από τη στιγμή που εσύ ως γονιός σπάει τα πάντα στο σπίτι, μιλάει στη μάνα χάλια, στον πατέρα δεν σέβεται τίποτα, το ζωντανό του ρίχνει και καμία κλωτσιά μερικές φορές και του κάνεις και το στάκι, αντί να του πεις τι κάνεις βρε, μαζέψου, γιατί θα σε μαζέψω εγώ. Θυμόσαστε, δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι μπαμ να του χώσει, να του απλώσει στο χέρι. Άλλες εποχές αυτές. Ή που μας ράβδιζαν την παλάμη στο σχολείο, ο δάσκαλος. Πω, και χαστούκια. Είχα φάει και ένα χαστούκι εγώ από έναν, τώρα έχει επιβιώσει αυτός. Δύο φορές ήταν τέλος πάντων, που το θυμάμαι ακόμα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα χτυπήσει κάποιος δάσκαλος με τόση δύναμη ένα μικρό παιδί για το γεγονός ότι εγώ είχα ζωγραφίσει στον πίνακα τον κολοκοτρώνει και μου χώνει ένα χαστούκι εδώ τόσο δυνατό και νομίζω ότι για 2 ώρες αισθανόμουν σαν τον ακέφαλο καβαλάρι που έπαιξε στην ταινία ο Τζόνι Ντεπ. Ναι, τσονάκι μου. Άρα λοιπόν φταίνει και οι γονείς που δεν είναι ηλίθιοι, μια χαρά έξυπνοι είναι. Το μόνο κακό λέει εδώ είναι που πάντα τους δικαιολογούν μη συνειδητοποιώντας πως ο γκρεμός στα βλαστάρια τους έρχεται όλο και πιο κοντά με κύριους υπαίτιους αυτούς. Όχι, δεν είναι οι κύριοι υπαίτιοι οι γονείς, είναι η αυτοκρατόρισσα και όλο αυτό το σύστημα που θέλει τώρα και τα παιδιά μας, τα παιδιά σου, σας είπα, δεν λέω ότι είναι άγια, δεν λέω ότι δεν έχουν παραστατήσει πολλά εξ αυτών, δεν λέω ότι αν θα μου συμβεί δεν θα κοιτάξω να προστατευθώ. Δεν έχει σημασία αν είναι ενήλικος ο άλλος, όταν θα σου κάνει μια επίθεση, όταν βλέπεις να κάνει κάτι κακό κάποιος σε οτιδήποτε, τι είναι ενήλικος ή τι είναι ενήλικας, πρέπει να προστατευτείς και να προστατεύσεις. Λέω όμως ότι πώς έχει δημιουργήσει το κλίμα και αυτές τις μέρες ειδικά, και σκεφτείτε το τσονάκι μου. Γιατί υπάρχει άραγε τέτοια όθηση όπως άλλες φορές με άλλα θέματα. Θυμόσαστε, κάποτε ήμασταν στο επίκεντρο αυτό που προείπα. Εμείς οι ψεκασμένοι. Τώρα είναι τα άγουρα κορόμιλα και θέλουν λοιπόν να τα στέλνουν και στην Ψηρού. Μήπως να μην σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά να ξεκινάμε πρώτα ότι τα πρότυπα που βλέπουν από τις τηλεοράσεις και από το διαδίκτυο να τους δώσουμε εμείς καλύτερα πρότυπα και χρόνο, ότι η ζωή μας, κατανοώ ότι πρέπει να δουλεύουμε σκληρά, αλλά δεν είναι να δουλεύουμε σκληρά για να τους παρέχουμε τα πάντα, διότι εγώ από μικρό παιδί, φαντάζομαι και πολλοί όσοι με παρακολουθείτε, μάθαμε ότι για να κερδίσεις κάποια πράγματα, εγώ θα έλεγα τα περισσότερα για να κερδίσω, έπρεπε να τα κερδίσω με την αξία μου. Ή ακόμα και όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία, μου έλεγε ο πατέρας μου, ήθελα παμουσάρι, μεράκι το είχα, να πάρω παμουσάρι ένα ποδήλατο κι εγώ. Ή να πάρω να φοράω ένα καινούριο παπούτσι και όχι τα παπούτσια από τα αδέρφια μου, τα οποία όταν έχεις πολλά αδέρφια, ξέρετε, προσπαθούσαν τα μεγαλύτερα αδέρφια να μην τα καταστρέψουν κιόλας, έτσι ώστε επειδή ήμασταν φτωχή οικογένεια, μεγαλώνοντας εμείς να διαδεχόμαστε και τα παπούτσια τους. Οπότε μου έλεγε ο πατέρας μου
ότι όταν όμως προσπαθήσεις, όταν φέρεις καλούς βαθμούς, όταν κάνεις καλές πράξεις, όταν στην κοινωνία μας δεν θα έρχεται ο γείτονας και θα μου λέει ότι χτύπησες του Γιουργάκη. Αφού είσαι φίλη, δεν θα μου λέει πάνω ότι πήγες και έσπασες εκείνο, έκανες το άλλο. Δημιουργούσαν οικογένεια και όταν αναφέρομαι στην οικογένεια, αναφέρομαι στη μαμά και στον μπαμπά, εκείνο το κλίμα και αντιλαμβανόμουν ότι και εγώ πρέπει να κάνω πράγματα για να κερδίσω. Και μόλις έφερα τους βαθμούς, ήμουν καλός, έλεγαν όλοι καλά λόγια για μένα, ο μπαμπάς μου πήρε το ποδηλατάκι και μου πήρε και καινούργια παπούτσια, όπως το ίδιο ίσχυε για τα υπόλοιπα αδέρφια μου. Δεν έκανε διακρίσεις, διότι ο μπαμπάς και η μαμά έλεγε όλα τα δάχτυλα. Όταν το ρωτούσα εγώ τον πατέρα μου ποιον αγαπάς πιο πολύ, με έλεγε ή τη μανούλα μου, την αντρομαχούλα μου, έλεγε ότι το ίδιο. Όλα τα δάχτυλα στα χέρια μου για μένα είναι το ίδιο. Όποιο και αν κόψεις, το ίδιο θα πονέσει. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο γκρεμός που προετοιμάζουν για να ρίξουμε τα βλαστάρια μας στον κεάδα της αναλγησίας, της αυθαιρεσίας και της κρατικής παραβατικότητας, διότι εκεί έγκυται, στην παραβατικότητα την κρατική που την διαχειρίζεται η εξουσία, η νέα δικτατορία της κούλας Μιζωτάκη, διαμορφώνει την κοινωνία μας έτσι όπως αυτοί θέλουν να διαμορφωθεί για να τους βολεύει. Διότι όταν έχει πολλά πράγματα ο λαός να ασχοληθεί και τρώγεται με τα ρούχα του, μετά από τα ρούχα του θα κοιτάξουμε να φαγωθούμε και με τα ρούχα του γείτονα. Και όπως έλεγε και ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, εγώ δεν θέλω κάτι για μένα. Θέλω να μου ψοφείς η κατσίκα του γείτονα. Διότι το ζητούμενο είναι ο γείτονας και όχι τα ενίκο μη ενδύμου. Αν θέλετε τσονάκια μου, γραφτείτε συνδρομητές και στηρίξτε τη φωνή μου για να μπορούμε να συζητάμε και να μιλάμε δημοκρατικά για όλα αυτά που λίγοι τα λένε, πολύ περισσότεροι τα αγνοούν και δεν στέκονται και ασχολούνται μόνο με ότι μας βομβαρδίζουν τα βοθροκάναλα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, χτυπήστε και την καμπανούλα για τις ενημερώσεις και σας αγαπώ, να αγαπάτε τα παιδιά σας, δείξτε τους στοργή, αγάπη, φροντίδα και δημιουργήστε εκείνη την αίσθηση πως δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις και πως για να κερδίσεις κάτι πρέπει να το εξίζεις και μην γίνεστε σαν μία εξ αυτών, δηλαδή που ενηλικιώθηκε το παιδί της και έλεγε εγώ για το γιο του Μιχάλη θα κάνει αυτό που θέλει η μαμά. Αν δεν το κάνει η μαμά θα του κόψω τα λεφτά. Τα λεφτά είναι το ζητούμενο. Ή για την ακρίβεια στεκόμαστε στα λεφτά και ξεχνάμε τα λεπτά συναισθήματα. Τα λεπτά. Σας αγαπώ φιλί ρουφιτός στη μούρη. Σας αγαπώ είπαμε. Σ' έπεισαν πως θέλουν το καλό. Έγιναν θεοί χωρίς Θεό. Χρήμα, πληστεία προσκυνούν και τους Έλληνες καταπατούν. Μα ακόμα εγώ σε αγαπώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.